Όχι. Όχι. Θα κλείσω τα μάτια και όπου σταματήσει το δάχτυλο, θα πάμε σε αυτή τη χώρα. Θα πάμε εδώ. Πού θα πάω? Έβρικα. Τι έβρικα? Α, Σαν Φραντζίσκο. Αμέρικα. Yes. Γεια σας ρε παιδιά, και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και πώς περνάει ο καιρός και έφτασε η στιγμή που θα δοκιμάσουμε ό,τι νέο κυκλοφορεί χειμώνας edition, παρόλο που δεν έχουμε ακόμα χειμώνα. Δεν έχει σημασία αυτό. Ενημερώνω από τώρα ότι θα έρθει σίγουρα και part 2 αργότερα, τους επόμενους μήνες, γιατί στάνταρ θα βγουν κι άλλα. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, βρήκα ωραία καλούδια και κάποια είναι και πολύ αιδιαστικά θα έλεγα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ένα αλμυρό έχουμε, θα ξεκινήσω με το μόνο αλμυρό. Το πρώτο που βρήκα είναι πατατάκια ολικής, είναι τα Lay's ολικής, έχω να σας πω ότι είναι τα πιο αγαπημένα μου πατατάκια ever, τρελαίνομαι, και βγάλανε νέα γεύση, η οποία είναι με ντομάτα και γεύση γλυκό τσίλι. Ό,τι γεύση βγάζουν αυτά τα πατατάκια, τρελαίνομαι. Προτιμώ βέβαια τα κλασικά, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το γλυκό τσίλι κάτι μου κάνει. Για όσους δεν τα ξέρουν, αυτά έχουν μέσα καλαμπόκι, σιτάρι, βρώμη και ρύζι. Τα λέει εδώ τα συστατικά. Να τα, αυτά εδώ πέρα είναι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Αχ, είναι πολύ γλυκά. Τι νέα, μόνο κάτι να τα φάω όλα, εγώ δεν έχω θέμα. Άρα. Δεν είναι κακά, δεν είναι και τέλεια. Είναι μια μέτρια κατάσταση. Είναι ok. Βγάζει τη γεύση της ντομάτας, βγάζει τη γεύση του γλυκού τσίλι και βγάζει στο τέλος και αυτή την καψάδα του τσίλι, δηλαδή είναι λίγο καυτερά στο τέλος. Overall δεν πεθαίνω, προτιμώ τις άλλες γεύσεις που έχει την κλασική, να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι είναι κακή. Και ξέρω ότι μου χαλάει όλη τη φασούλα. Επειδή και είναι στο τέλος, ξέρετε, δεν είμαι καθόλου του καυτερού εγώ, οπότε εκεί ξενερώνω. Συνεχίζουμε με τα αναψυκτικά. Δύο και καλά έχω. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα, που πρώτη φορά δεν βλέπω αυτή τη μάρκα, να σας πω την αλήθεια. Είναι από την εταιρεία Fever 3. Αυτή εδώ πέρα, εδώ έχουμε pink grapefruit, έχουμε rose grapefruit. Και το πήρα γιατί κάθε rose grapefruit είναι διαφορετικό μεταξύ του. Και είπα να το δοκιμάσω. Αν το δείτε κάτω-κάτω το μεταξύ, έχει πάρα πολλά κομματάκια, οπότε φαντάζομαι θέλει λίγο κούνημα. Παίρνω το ανοιχτήρι μου τραπουλόχαρτο. Δεν βολεύει και πολύ. Και θα πάρω το ποτήρι αυτό το αγαπημένο από το team που το έχω πάρει, που είναι με το τριαντάφυλλο μέσα. Αλλού. Χάθηκε το τριαντάφυλλο, κλαίω. Καθαριστικό μπάνιο. Cheers. Όταν σας λέω εγώ ότι όλα είναι διαφορετικά μεταξύ τους, να με ακούτε εμένα. Καμία σχέση με τα άλλα. Είναι σαν ένα βιολογικό pink grapefruit, δηλαδή μπορείς να το βρεις στα βιολογικά προϊόντα. Αυτό το vibe μου βγάζει το συγκεκριμένο αναψυκτικό. Έχει όντως τη γεύση του grapefruit. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι πολύ περίεργο. Είναι όντως σαν καθαριστικό μπάνιο. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος με το συγκεκριμένο. Αλλά πιστεύω με ποτάκι, με τζινάκι και βοτκίτσα θα είναι μια χαρά. Και πάμε και στο επόμενο που είναι πολύ ενδιαφέρον, που είναι για τους αθλητές. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που, παιδιά, εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Να, έχει και αυτόν εδώ πέρα τον αθληταρά εδώ, τον μπασκεμπολίστα, τι είναι, κάποιος γνωστός θα είναι, ο Κλαίω. Είναι ο Γιάννης ο Τεντοκούμπο. Να σας πω κάτι. Νομίζω κάπου φτάνει, Γιαννάκη, με τις διαφημίσεις. Έχεις μπει παντού. Καλά κάνεις, να τα αρπάξεις από όπου μπορείς. Λοιπόν, Build Difference είναι το Ready, αυτό εδώ πέρα. Είναι sports drink, είναι ενεργειακό ποτό στην ουσία, ενεργειακός χυμός. Εγώ τον πήρα με ροδάκινο και μάγκο. Είχε και μπανάνα φράουλα, αλλά συχαίνω με την μπανάνα φράουλα. Δείτε πόσο περίεργο είναι από κάτω το καπάκι. Και αυτό έχει πολλά κομματάκια, θέλει full κούνημα. Εδώ μεταξύ λέει εδώ ροδάκινο ανανάς μύρτιλο. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Μυρίζει γάλα. Θα τρελαθώ. Τι είναι αυτό το πράγμα που πήρα? Έχει και ηλεκτρολίτες μέσα εντωμεταξύ. Οι ηλεκτρολίτες βοηθάνε στην ενυδάτωση και έχει και πάρα πολλές βιταμίνες. Βιταμίνη Β3, Β6, Β9 και Β12. Χαμός. Θα πάρουμε πάλι το ποτήρι το άλλο από το τί μου με το καλαμάκι το ενσωματωμένο. Και τα έκανα κολός. Δεν βάζω παραπάνω. Νομίζω είναι πέρα αρκετό. Για να δούμε. Είναι αλμυρό αυτό το πράγμα! Αυτό είναι αλμυρό! Και έχει και γεύση γάλα! Χαλασμένο γάλα! Θαλασσινό αλάτι το λέει! Για τη φάση! Καρότο, μαύρο φω... Τι γίνεται εδώ πέρα! Παιδιά, είναι απέσιο! 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 Όχι... Καλά, το κατέστρεψε το προϊόν, έτσι! Ίσως επειδή έχει όλα αυτά τα συστατικά μέσα και πρέπει να είναι έτσι! Τι να πω! Όποιος καταφέρνει και το πίνει αθλητής, συγχαρητήρια, μπράβο του, εγώ! Όχι. Τι γίνεται με αυτό το βίντεο, θα δοκιμάσουμε και τίποτα της προκοπής. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ χάλια τα πράγματα. Εδώ σας θέλω όμως. Νομίζω δεν έχω δει κάτι πιο περίεργο από αυτά που έχουμε δοκιμάσει. Το έχουν πάει σε άλλο level με τα πρωτεϊνικά προϊόντα. Δείτε τι βγάλανε. Ορίστε. Λέγεται Zeleg
και είναι ζελέ από ασπράδι αυγού και το συγκεκριμένο είναι με γεύση πορτοκάλι. Από την εταιρεία Χρυσά Αυγά. Είχε και με άλλη γεύση, δεν τη θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Cool Protein, πλούσιο σε πρωτεΐνες, προφανώς. Έχει 9,5 γραμμάρια πρωτεΐνη στα 100 γραμμάρια. Έχει αρκετό, δεν μπορώ να πω. Μυρίζει σαν κέικ πορτοκάλι. Έτσι είναι, μέσα κλασικό ζελέ και δεν έφερα κουταλάκι. I think dear. Καλές καλές το κουτάλες. Φέρτε μου ένα πορτοκάλι. Ποιος μου στέλνει μηνύματα, καμώτες. Α, η κάμερα. Δεν θέλω, σχένομαι. Γενικά δεν μ' αρέσει το ζελέ εμένα. Δεν είναι κακό. Αλλά να σας πω κάτι. Σαν ζελέ είναι. Σαν ζελέ κανονικό είναι. Αλλά και μόνο στην ιδέα που ξέρω ότι έχει ασπράδι, κάπως σιχαίνομαι πάρα πολύ. Δεν είναι κακό. Είναι αρκετά γλυκό, γλυκίζει πάρα πολύ, πρέπει να έχουν βάλει πολύ γλυκαντικό. Γλυκαντικό σε σκόνη, το λέει, στεβιόλι έχει, γλυκοζήτες, ένα σωρό πράγματα. Στην πολύ πολύ ανάγκη το έτρωγα. Έτσι να το πάρω μόνος μου από το ράφι του σούπερ μάρκετ να το ξαναφάω, όχι. Αλλά σαν γεύση είναι καλό, δεν μπορώ να πω, δεν θα το αδικήσω. Όλα τα υπόλοιπα είναι ωραία ανθυγινά όπως μας αρέσουνε. Πάμε. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε δοκιμάσει. Εγώ νομίζω δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Έχουμε το φολίτο κρουασάν με γεύση αλατισμένη καραμέλα, salted caramel. Τι ωραίο packaging είναι αυτό και μόνο από το packaging θες να το πάρεις, ρε παιδί μου. Το βλέπεις και λες, όπα, είσαι δικό μου, σε έβαλα στο μάκι. Κάτι παρόμοιο έχουμε δοκιμάσει σίγουρα με αλατισμένη καραμέλα. Που, τι όμορφο που είναι. Ουχουχουχ, τι γλυκούλι που είναι. Κρουασάν. Βέβαια θα το θέλω λίγο πιο μαλακό, είναι κάπως σκληρούτσικο. Φόλι. Έχει πολύ πράγμα μέσα, το βλέπεις. Επιστρέψαμε στα ωραία και στα καλά. Η γέμιση είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν αυτή την καραμέλα από το ευαπορέ το γάλα. Τέτοια φάση βγάζει. Δεν μ' αρέσει όμως το κρουασάν. Θα το ήθελα πιο μαλακό. Μου φαίνεται λίγο μπαγιάτικο. Θα το ήθελα λίγο πιο αφράτο και φλάφι. Είναι σαν ξερό αυτό το κρουασάν. Όχι ότι είναι κακό γευστικά. Μην τρελαθούμε, είναι πάρα πολύ καλό γευστικά. Το ξανάπαιρνα. Δεν θα έλεγα όχι στο συγκεκριμένο. Αλλά να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ λιγοτικό. Η γέμιση που έχει μέσα σε λιγκώνει και με λιγκώνει. Άπειρα. Εγώ αυτή τη σοκολάτα, γιατί δεν την είχα δει. Πού ζω και πού αναπνέω. Έχουμε KitKat με φυσικό βούτυρο. Θέλω κάτι άλλο, δεν θέλω κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη είναι η κλασική KitKat, απλά στην πάνω-πάνω στρώση, εδώ πέρα, νάτο. Έχει το φυσικό βουτυράκι της. Εδώ νομίζω ότι στάνταρ θα μ' αρέσει. Πόσο λάθος να έχει πάει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι με φυσικό βούτυρο που να μην μ' αρέσει. Ωραίο φυσικό βούτυρο έχουν βάλει, μπράβο! Μπράβο, σαν τη ρίστη μοιάζει! Είναι πολύ καλή, νιώθεις φουλ το φυσικό βούτυρο, φουλ. Είναι σαν γκοφρέτα με φυσικό βούτυρο και επικάλυψη σοκολάτας. Βιαστικά μοιάζει πάρα πολύ με τα ρίστη, απλά να έχει και γκοφρέτα ταυτόχρονα. Ναι, παιδιά, δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ θα φάω μόνο το πανομερός που έχει το φυσικό βούτυρο. Εδώ, το φάγα το φυσικό βούτυρο. Δυνατό δεκάρι εδώ! Λάκτα ακόμα να βγάλουμε φυσικό βούτυρο, αλλά τέλος πάντων. Αυτά παίζει να υπάρχουν καιρό, απλά εγώ τα πήρα τώρα χαμπάρι. Και θέλω πολύ να τα δοκιμάσω. Έχουμε τα Nesquik, τα μπισκότα. Τα ξέρατε εσείς, παιδιά. Πού ζω, σε ποιο πλανήτη. Και μην νομίζετε, είχε κρυμμένα κάτω-κάτω. Τυχαία τα βρήκα. Δείτε τι ωραίο packaging. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σκόνη μέσα. Μετά είδα εδώ τα μπισκοτάκια. Και γράφει εδώ Nesquik μπισκότα με τη μοναδική γεύση Nesquik. Εν τω μεταξύ, τη φωτογραφία βέβαια δείχνει ότι τα βουτάει στο γάλα. Οπότε καλό θα ήταν να τα βουτήξουμε σε γάλα κι εμείς, αλλά τέλος πάντων. Μ' αρέσει η συσκευασία πάρα πολύ, μου θυμίζει πάρα πολύ vintage. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολλά μέσα. Είναι γεμάτο. Τέσσερα μπισκότα είναι μία μερίδα. Μάλιστα, κύριος. Λοιπόν, να το είναι κλασικό απλό μπισκοτάκι. Πολύ, πολύ απλό. Τίποτα το σπουδαίο. Είναι κλασικό μπισκότο. Τραγανό, ωραίο μπισκότο. Και αφήνει έτσι μια essence Nesquik. Όχι πολύ έντονη την essence του Nesquik. Ίσα που. Είναι ένα κλασικό μπισκότο που μπορεί να υπάρχει σε όλα τα σπίτια μέσα. Για να αρέσει και να το τρώνε όλοι. Επίσης θεωρώ ότι ήταν όντως πάρα πολύ ωραίο μέσα βουτυγμένο στο γάλα και θα μπορούσε να το κόψεις σε κομματάκια να το κάνεις για δημητριακά. Basic, αλλά σωστό basic που πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι για να κερνάς και τον κόσμο που σίγουρα θα τους αρέσει, παιδιά, και μικρά παιδιά και μεγάλους. Και πάμε και στα δύο τελευταία που έχουμε δύο σοκολάτες που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι από την εταιρεία Τεραβίτα. Παιδιά, δεν ξέρω καν από ποια χώρα είναι αυτές. Πολωνία. Γενικά φημίζονται στην Πολωνία για τις σοκολάτες από όσο ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Κάντε delete. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι με γεύση μέντα και lime. Μ' αρέσει η σοκολάτα με το λεμονάκι, η μέντα κάπως μου τα χαλάει. Θα μπορούσε βέβαια με το χρώμα που έχει στη συσκευασία να έχει και γεύση φυστή και υγιεινής, αλλά τέλος πάντων. Ωραίο άνοιγμα, κλασική σοκολάτα, από τις παλιές, έτσι είχαν παλιά, παρόλο που το έχουν αλλάξει τώρα. Νάτι, εδώ, τι ωραίο, πόσο λίγο. Ένα κομματάκι, νάτι γέμιση, full γέμιση μέσα, πάμε. Όπα, όπα.
Παιδιά, μισό λεπτό, τι έγινε εδώ. Πολύ καλή. Δεν έχει μόνο αυτή τη γέμιση εδώ, παιδιά. Δείτε, έχει και ζουμάκι. Το βλέπετε το ζουμί εδώ πέρα και είναι και λαχανή το ζουμί. Το κάτω είναι η μέντα και το πάνω είναι το λάιμ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Και είναι υπέροχη γιατί έχει όσο λεμόνι πρέπει και όσο μέντα πρέπει. Δεν είναι αυτό το υπερβολικό το να μην μπορείς να τη φας. Στο τέλος άφησα τα καλά και δεν το περίμενα. Παιδιά, ναι, και τη βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Ελπίζω να την έχεις όλα τα σούπερ μάρκετ να τη βρείτε κι εσείς. Και η επόμενη που έχω, ευτυχώς είναι από την ίδια εταιρεία, οπότε θα είναι ωραία κι αυτή. Είναι με γεύση τιραμισού. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τιραμισού εμένα. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά και εδώ. Και πώς μυρίζει, παιδιά! Μυρίζει εκπληκτικά πριν καν την ανοίξω. Θέλω να δω αν θα έχει και αυτή ζουμάκι που δεν νομίζω βέβαια, αλλά οκ. Okay. Όχι, όχι. Αυτή είναι όλη σοκολάτα μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει όντως πάρα πολύ έντονη γεύση τυραμισού. Όποιος του αρέσει, νομίζω θα τρελαθεί. Πολύ δυνατή. Βέβαια, μου άρεσε πιο πολύ αυτή με το λεμόνι και τη μέντα. Μπορώ να πω, ήταν πιο ιδιαίτερη. Αλλά και αυτή ήταν εξίσου νοστιμότατη. Είχε και άλλη μια γεύση, νομίζω κλασική κόκο με κακάο. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να την πάρω. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Θα πω την αλήθεια. Πολύ απογοητευμένος με τα νέα προϊόντα. Ελπίζω στο Part 2 να βρω καλύτερα. Στο τέλος όμως, έφτιαξε η φασούλα. Πάλι καλά. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια αν ξέρετε κάτι καινούριο που έχει βγει να πάω να το πάρω για το Part 2. Και αυτά από μένα, παιδιά. Σας φιλώ και σας χαιρετώ. Εννοείται με τη σοκολάτα αυτή, την Τεραβίτα. Φιλάκια πολλά, παιδιά. Γεια σας.